Δεν περιγράφεται με κανέναν τρόπο, το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, με έχεις διαλύσει, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Κάτσε να το βγάλω λίγο. Στάσου να σου κάνω και το μαλάκι. Φτιάξε. Έχεις μία δισκομπάλα στο κεφάλι σου. Ναι. Πες μου τι μπορεί να διαθέτει αυτό το μυαλό μέσα, δηλαδή ειλικρινά στο λέω. Λοιπόν, εγώ πάω σε ένα rooftop, σε ένα disco party που με έχουν καλέσει, αλλά επειδή είμαι μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, θέλω να κάνω το entrance μου, την εμφάνισή μου, την... πώς το λένε, να μπω και δυναμικά, ναι, ναι, αλλά δεν θέλω και να με καταλάβουν. Α, για αρχή. Μάλιστα. Και μετά θα αποκαλυφθείς. Και μετά θα αποκαλυφθώ. Και θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος. Μάλιστα. Είσαι πολύ καλά προετοιμασμένη, γιατί όπως ξέρετε το γκαλά μας είναι και σημαίνει ότι κάποια θα αποχωρήσει, αλλά θα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη νικήτρια, η οποία θα πάρει 2.500 ευρώ. Τέλεια. Άρα, κορίτσια, με αυτό το σκεπτικό, βάλτε τους βαθμούς σας. Ρέινα, πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Πάρα πολύ καλή. Πολύ δίσκο βαθμολογία είναι αυτή που βλέπω τώρα. Καλά, έχεις κάνει βέβαια και πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Πάμε όμως. Όχι, Μάιρα, δεν πάω σε σένα. Θα πάω στη Βασιλική. Νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ δίσκο το θέμα. Εκεί έχω διχαστεί. Πώς δεν είναι δίσκο? Είναι ξεκάθαρα AIDS αυτό που φοράω. Όλο ξέρω, αυτό. Ρε, το έχω βάλει αυτό εδώ μέσα, στο τακουνάκι. Έχω βάλει τα γάντια, έχω βάλει τη λάμψη μου μέσα. Εδώ κοίταξε, έχει λάμψη. Έψαξα και αρκετές εικόνες. Δεν είδα έτσι κάτι με περφέτο και κολλάν. Υπάρχει και λάμψη όλα. Και αυτό που χρειάζεται, ας πούμε, το δίσκο, αλλά δεν το... Είναι στο πιο σύγχρονο, εγώ δεν είμαι κάπου... κάνω μια πρόταση ώστε μπορείς να κυκλοφορήσεις και τώρα έτσι, με αυτό το ντύσιμο. Απλά το έκανα λίγο πιο εντυπωσιακό. Δεν μπορώ να μην πάω βέβαια και στη Μάιρα που έχει βάλει το διάρρυο. Είναι χαμηλότερη βαθμολογία. Βεβαίως, καλά, έχουμε στάνταρ και ανάγκη εκεί. Πέντε. Μάιρα, γιατί εσένα δεν σου άρεσε? Πολύ ωραίο η εμφάνιση αυτή με την μπάλα στο κεφάλι και... Ωραία, γελάσαμε, δεν λέω. Έκανες ωραία πασαρέλα. Αλλά συμφωνώ και εγώ με τη Βασιλική σε αυτό. Δεν βλέπω κάτι δίσκο για μένα. Είναι... Το δίσκο δεν είναι μόνο το υπηγολαμπίδα. Είναι το... Έχει, ναι, έχει το ξέρω, και άλλα ντύσιματα. Αλλά δεν βλέπω κάτι με ένα κολάν και ένα μπλέιζερ... jacket. Okay. Δεν θα σου πω ποιος είναι ο μέσος όρος, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είμαστε στον καλά. Θα πάρεις τη θέση σου και εσύ και η δισκομπάλα σου μπροστά στους κριτές. Σας χαιρετάμε. Καλή επιτυχία, Ρέινα. Γεια σας. Δημήτρη. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή που έκανες με την δισκομπάλα. Και πάρα πολύ δύσκολο και το ετοίμασες και δούλεψες πάνω σε αυτό. Να σου πω ότι το κολάν είναι πάρα πολύ ωραίο, τα παπούτσια επίσης, τα γάντια ταιριάζουν μια χαρά. Και στο λέω σαν άνθρωπος, όχι ότι είμαι ειδικός, απλά έχω μελετήσει πολύ εκείνη λόγω της δουλειάς μου. Πρέπει να ξέρω πότε χωρίζονται δεκαετίες, ανάλογα τα κόνσεπτ κτλ. Κτλ. Ωραία. Είναι πάρα πολύ λεπτομέρεια αυτή. Το πρεφέτο είναι και δεν είναι, δεν είναι ότι ακυρώνει καθόλου. Το πρεφέτο δεν έχει εποχές. Ξεκίνησε από τα πριν. Δηλαδή έγινε πάρα πολύ γνωστό στα 50's από τον Marlon Brando ουσιαστικά. Αλλά είναι και τη εποχή, έχει και τα στρας. Το μακιγιάζ είναι απίθανο. Όσο μπορώ να δω από εδώ. Έχω βάλει στρας και στο... Είσαι φανταστική, είσαι μια κούκλα. Πραγματικά από τις πιο ωραίες ρέινες, να το πω έτσι, που έχω δει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανες και πρέπει να ανταμυφθείς για αυτό που έκανες. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ένα disco girl. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω και σου βάζω ένα 4. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Ρέινα, τραγουδίστρια, πας σε rooftop party, μου βγάζει η εικόνα σου έτσι κάποιον που είναι πολύ γνωστός, που έχει δικό του κοινό, σίγουρα θυμίζεις κάποια περσόνα πολύ γνωστή, θα μου έκανες δηλαδή για τραγουδίστρια που θα πας στο party και μετά κάνεις και ένα χορό, λες και ένα τραγούδι. Ωραία αυτή η ιδέα, έχει και λίγο χιούμορ και έτσι ένα στοιχείο που μας δίνει την δίσκο.
Τώρα να σου πω ότι σου λείπει ένα τσαντάκι, σου λείπει ένα πανωφόρι. Το έχω, αλλά δεν το πήρα γιατί ναι. Δεν βόλευε. Τι να πρωτοκρατήσεις, και εσύ δύο χεράκια έχεις. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία σύνθεση με όλα αυτά τα στρας που έχεις βάλει, γιατί υπάρχουν και από μέσα στο μπραλέτ και πάνω στο δερμάτινο και στα γάντια σου και στο παντελόνι, αλλά έχεις φέρει μια πολύ ωραία ισορροπία. Mm-hmm. Μου αρέσει που έχεις καλύψει τις γόβες, γιατί πιστεύω γυμνό το πόδι θα έχανε από την εικόνα. Ναι, ναι. Είσαι πολύ δυνατή σήμερα. Ήθελα να το κάνω κολάν σαν γκέτες μαζί με κολάν όπως το είχαν τότε. Πάρα πολύ δυνατή είσαι σήμερα. Ευχαριστώ. Και να σου πω και κάτι, είναι πολύ Ρέινα αυτό το look. Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ. Μπράβο, Ρέινα. Και πάμε τώρα στο Στέλιο. Μπράβο για τη δημιουργική αυτή ιδέα με το κράνος καουκάν σκομπάλα. Πολύ ωραίο. Κάνεις μια καταπληκτική είσοδο. Ωραίο το κολάν, ωραίο το μακιγιάζ. Να πούμε μπράβο και στα παιδιά που ναι. Λέγαμε τώρα εδώ με την Ηλιάνα. Στα κορίτσια, μπράβο. Που σας περιποιούνται και σας βοηθάνε σε τόσο λίγο χρόνο να βγαίνετε τόσο όμορφες. Και εγώ θα άλλαζα τις γόβες, θα τις έκανα μαύρες για να mm-hmm. μακρύνει το πόδι και επειδή το βλέπω στην τωρινή εποχή όλο το look, οπότε έχει σίγουρα τα αντίστοιχα στοιχεία, είσαι απόλυτα στο θέμα. Θα το έκανα μαύρο και μαύρο, θα κρατούσα okay. Όλες τις λάμψεις, τις κομπάλα. Για να μην κόβει εντύπωση. Το πόδι, ναι. Να συνεχίζεται. Ναι, ναι. Okay. Αυτό μόνο. Και κατά τα άλλα είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα και πολύ λαμπερή. Ευχαριστώ. Πολύ χαρούμενη, Κατερίνα. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, you τέλεια. Will survive, είναι ξεκάθαρο. Και μπορείς να πάρεις τώρα και τη θέση σου.